Το ΚΚΕ στα 100 και πλέον χρόνια παρουσίας του έχει δει πάρα πολλά πράγματα. Αυτά τα σημερινά μόνο καρικατούρα είναι και δεν είναι άξια πολύ περισσότερο να ασχολούμαστε με τέτοια ζητήματα. Γιατί βεβαίως υπάρχει ένας κανονισμός ανεξάρτητης στάση του κάθε κόμματος απέναντι στον κανονισμό. Όμως αυτός ο κανονισμός δεν μπορεί να εφαρμόζεται επιλεκτικά. Και έχουμε παραδείγματα επιλεκτικής εφαρμογής, ούτε βεβαίως να οδηγεί σε παρεμπόδιση της έκφρασης, σε καθοδήγηση της έκφρασης τι θα πει ο άλλος, σε λογοκρισία και πολύ περισσότερο να παρεμποδίζει την τοποθέτηση του κάθε βουλευτή. Δεύτερον, δεν υιοθετούμε ως ΚΚΕ την άποψη ότι ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά λέμε ότι ο καθένας είναι υπεύθυνος για αυτό το οποίο λέει. Τρίτον, δεν μπορεί πολύ περισσότερο η όποια τοποθέτηση να αξιοποιείται για να στείνεται ένας ανούσιος και κακόγουστος καυγάς, ένα σόου για επικοινωνιακούς και μόνο λόγους. Και οι επικοινωνιακοί λόγοι είναι για να συγκαλυφθεί η ουσία της συμφωνίας και της κατάστασης. Και μάλιστα πολύ περισσότερο όταν αυτό το κακόγουστο σόου είναι επαναλαμβανόμενο, δεν είναι η πρώτη φορά της αψιμαχίας του κυρίου Πολάκη με τον κύριο Γεωργιάδη, και μάλιστα το χθεσινό να είναι και προγραμματισμένο σοου. Γιατί έτσι ήταν, προγραμματισμένο σοου. Από το πρωί γραφότανε, για να μην πω από την προηγούμενη μέρα, γραφότανε το νέο σοου που θα ακολουθήσει. Αυτό όμως, το ότι ήταν προγραμματισμένο το χθεσινό σοου, δεν αποτελεί δικαιολογία για τη στάση του προεδρεύοντος, η οποία πυροδότησε την κατάσταση. Και όχι μόνο χθες την πυροδότησε, αλλά έδωσε αφορμή να έχουμε συνέχεια και σήμερα. Να συνεχίζει δηλαδή και σήμερα μια κοκορομαχία πάνω σε ένα σχέδιο νόμου, τον αναπτυξιακό, με τον οποίο συμφωνούν επί της ουσίας και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Και είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι βαθύτατα αντιλαϊκό, γιατί τα παίρνει τα χρήματα από τους πολλούς και τους φτωχούς για να τα δώσει στους λίγους. Και αυτό ακριβώς τη συμφωνία θέλουν να συγκαλύψουν με τη συνεχιζόμενη κοκορομαχία. Μια κοκορομαχία που δεν αφορά την κατάσταση την οποία καθημερινά βιώνει ο λαός μας και για την οποία είναι συνυπεύθυνη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής για τα τεράστια προβλήματα που καθημερινά συσσωρεύονται. Γιατί με αυτή την κοκορομαχία το μόνο που κάνουν είναι να επιδιώξουν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή αγανάκτηση σε ένα ψευδεπίγραφο διπολισμό για να συγκαλύψουν τη σύμπλευσή τους με τις αντιλαϊκές πολιτικές που ασκούνται. Άλλωστε είναι όλα τους δοκιμασμένα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα ως κυβέρνηση με την αντιλαϊκή πολιτική, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγούμενη κυβέρνηση και σήμερα αντιπολίτευση που την ίδια πολιτική ακολουθεί και πιστεύει, και το Κίνημα Αλλαγής ταυτόχρονα από πίσω. Και όσο περισσότερο θα οξύνεται και ο κοκορομαχία, κύριε Πρόεδρε, είναι δεδομένο αυτό, τόσο περισσότερο θα υπάρχει συμφωνία στις στρατηγικές επιλογές της άκουσας τάξης και του κεφαλαίου. Και από αυτή την άποψη, το μόνο που πρέπει να κάνει ο λαός είναι να γυρίσει στην πλάτη του σε αυτά τα κακόγουστα σόου και να παρέμβει με αποφασιστικότητα οργανώνοντας την πάλη του για ανατροπή αυτής της κατάστασης. Ευχαριστώ πολύ.